Τα πανεπιστήμια κλείνουν. Είναι παραμένουν κλειστά μάλλον. Κινδυνεύεται να χάσετε το εξάμηνο. Αυτό για σένα τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι είναι αποτέλεσμα μια συνολική πολιτική τη Τρόικα και των Μνημονίων που επιτίθονται. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια επίθεση απέναντι σε κάθε τομέα τη χώρα, σε όλε τι βασικέ δομέ, απέναντι στο πανεπιστήμιο, απέναντι στην υγεία. Και αυτό επομένω δεν είναι ένα ασφάλιμα των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι αγωνίζονται και τόσο για τα δικαιώματα τα δικά του, όσο και γενικά για να κρατηθεί το δημόσιο πανεπιστήμιο. Επομένω πρέπει όλοι να κατανοήσουμε, πρέπει να συμμετάσχουμε σε αυτόν τον αγώνα, πρέπει να σταθούμε αλληλέγγυοι. Γιατί κανένας κλαδικός αγώνας που παρέμεινε περιχαρακωμένος δεν κατόρθωσε να νικήσει. Και πρέπει να παλέψουμε για ένα πανεπιστήμιο που θα είναι κλειστό στην Τρόικα και ανοιχτό στην κοινωνία και στο λαό.